το μεταξύ, ένα θέμα μεγάλου συζήτηση, όχι μόνο για τους αεξίδες, γενικά το συζητούν οι φίλοι σήμερα. Τι θα γίνει με την ανανέωση συμβολαίου του Λάζαρου? Ότι με τον κόλ, το εξαιρετικό κόλ που πράγματι πέτυχε, θα λυγίσει ο Μελισανίδης, θα του κάνει τη χάρη να υπογράψει συμβόλαιο όχι ενός χρόνου που θέλει ο Τίγρης, αλλά περισσότερα χρόνια, 2 με 3 που θέλει ο Λάζαρος. Γιατί η διαφορά Λάζαρου με ΑΕΚ δεν είναι στα λεφτά, είναι στο χρόνο, είναι στη διάρκεια του συμβολαίου. Ο Λάζαρος είναι ίσως ο MVP του πρωταθλήματος. Έχει συνασπώσει στην ΑΕΚ και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Έχει βάλει ωραία γκολ και κάτι άλλο πολύ βασικό, είναι ο μοναδικός παίκτης της ΑΕΚ που μπαίνει κάθετα. Κανένας άλλος παίκτης ΑΕΚ δεν μπαίνει κατά μέτωπο κάθετα, μόνο αυτός. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ τη γνώμη μου θα πω, αν ήμουνα ΑΕΚ, και ξέρω ότι πολλοί θα εκνευριστούν τώρα, αλλά εγώ τολμάω να το πω, δεν θα του έκανα πάνω από 2 χρόνια συμβόλαιο. 1 χρόνο τον πολύ. Διότι δεν βλέπω ο Λάζαρος μετά από 2 ή 3 χρόνια να μπορεί να αποδώσει όπως αποδίδει σήμερα. Άντε 1 χρόνο. Κανένας άλλος παίκτης ΑΕΚ δεν μπαίνει κατά μέτωπο κάθετα, μόνο αυτός. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ τη γνώμη μου θα πω, αν ήμουνα ΑΕΚ, και ξέρω ότι πολλοί θα εκνευριστούν τώρα, αλλά με 3 που θέλει ο Λάζαρος. Γιατί η διαφορά Λάζαρου με ΑΕΚ δεν είναι στα λεφτά, είναι στο χρόνο, είναι στη διάρκεια του συμβολαίου. Ο Λάζαρος είναι ίσως ο MVP του πρωταθλήματος με την ανανέωση συμβολαίου του Λάζαρου. Ότι με τον κόλ, το εξαιρετικό κόλ που πράγματι πέτυχε, θα λυγίσει ο Μελισανίδης, θα του κάνει τη χάρη να υπογράψει συμβόλαιο όχι ενός χρόνου που θέλει ο Τίγρης, αλλά περισσότερα χρόνια, 2. Στο μεταξύ, ένα θέμα μεγάλου συζήτηση, όχι μόνο για τους αεξίδες, γενικά το συζητούν οι φίλοι σήμερα. Τι θα γίνει? Έχει συνασπώσει στην ΑΕΚ και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Έχει βάλει ωραία γκολ και κάτι άλλο πολύ βασικό, είναι ο μοναδικός παίκτης της ΑΕΚ που μπαίνει κάθετα.